Σήμερα θα φιλοξενήσω στο πλαίσιο της εκπομπής δύο ανθρώπους. Ο πρώτος από αυτούς έχει να κάνει με τους αγώνες ταχύτητας. Πρωταθλητής αγώνων, Ράλι Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Αναπολιωτάκης, και τον ευχαριστώ που δέχθηκε να είναι στη συχνότητα του 984. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί μέχρι σήμερα ό,τι και αν έχουμε πει, δυστυχώς δεν πιάνει τόπο τίποτα. Συνεχίζουμε να έχουμε την ίδια νοοτροπία, την ίδια κουλτούρα, την ίδια κακή διάθεση, το ίδιο θυμικό όταν οδηγάμε, με αποτέλεσμα κάθε μέρα στους δρόμους να γίνεται ένας κακός χαμός. Άρα για μπορούμε να αλλάξουμε. Καλημέρα κύριε Αναπολιωτάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Εσείς βλέπετε αλλιώς την κίνησή μας στους δρόμους. Εσείς βλέπετε αλλιώς τον τρόπο με τον οποίο οδηγάμε. Εσείς μπορεί να πει κάποιος, μα είναι πρωταθλητής αγώνων Ράλι Ελλάδος, μα μπορεί να τρέχει, να αναπτύσσει ταχύτητες, αλλά για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα, αν διαβάσει, εγώ μπήκα στη διαδικασία αυτή να διαβάσω τους κανονισμούς που διέπουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, θα καταλάβει ότι πρέπει να είσαστε απόλυτα σαφείς, απόλυτα πειθαρχημένοι, απόλυτα σωστή σε ένα κανονισμό που δεν σας αφήνει στο ελάχιστο τη δυνατότητα να κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο περιλαμβάνεται για την ασφάλειά σας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την οδήγηση στον δρόμο, από την απλή μετακίνηση που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Και σίγουρα τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ ψηλότερα από ότι ένα αυτοκίνητο γιοταχή που υπάρχει στο δρόμο. Πρέπει να προσθέσουμε ότι σε εμάς οι δρόμοι είναι κλειστοί, φυλάσσονται από την αστυνομία, από την πυροσβεστική, υπάρχουν και τα ασθενοφόρα, υπάρχουν τα πάντα για να γίνει αυτό. Σε αυτές τις συνθήκες, με την κατάλληλη προετοιμασία, με την κατάλληλη ένδυση, με τα κράνη μας, με τις ζώνες μας, ναι, ας τρέξουμε όλοι. Στον δρόμο μπορώ να πω ότι δεν μας φταίει ο απέναντι ή ο άνθρωπος που πάει στη δουλειά του ή οποιοδήποτε. Εκεί πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνετοί. Γιατί λειτουργούμε και οδηγούμε έτσι? Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς από τη δική σας την πλευρά? Έτσι σε μια προσπάθεια να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω, βρε αδερφέ, μπορεί να πιάσουν τόπο. Το λέω από την αρχή και ευθερσώς. Νομίζω ότι το να λέμε όλοι ότι πρέπει να μπει η οδηγική αγωγή στα σχολεία είναι το πιο εύκολο, απλά το ακούμε και η ζωή κυλάει, τα χρόνια περνάνε και δεν βλέπουμε κάτι να βελτιώνεται, χωρίς όμως εμείς να έχουμε κάνει κάτι για να το βελτιώσουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα οφείλουμε εμείς οι γονείς, γιατί και εγώ γονέας είμαι, να κάνουμε κάτι για τα παιδιά μας. Πρέπει να μάθουμε ότι το παιδί θα μπει πρώτη φορά στο αυτοκίνητο με το παιδικό καθισματάκι στη ζώνη του. Όταν θα βγει από το παιδικό καθισματάκι, θα είναι πάλι στη ζώνη του. Πρέπει να το δει από εμάς το παιδί. Μην τα περιμένουμε όλα να έρθουν από το σχολείο ή από την πολιτεία ή από την αστυνόμευση, από την τροχέα ή οτιδήποτε. Όταν το μάθουμε υπάρχουν κάποιοι κανόνες όταν μπαίνουμε στο κινητό, είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπουμε συνετούς οδηγούς και οδηγούς οι οποίοι τηρούν τον GOK. Όταν μας βλέπουν να εκνευριζόμαστε, να κορνάρουμε, να φωνάζουμε, να μην φοράμε ζώνη, να πίνουμε και να οδηγάμε, νομίζω ότι θα μας αντιγράψουν τα παιδιά μας. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το βοηθήσουμε και εμείς σε αυτό. Να μην λέμε μόνο ότι φταίει η τροχέα, φταίνει οι δρόμοι μας, εντάξει, σίγουρα όλοι έχουν αποστό. Το δικό μας δίκτυο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχει πάρα πολλές πλήψεις. Ναι, σίγουρα είμαστε ένα ιδιαίτερο νησί με αρκετά υψηλή θερμοκρασία και είναι λίγο δύσκολο να φτιαχτούν όλα. Ναι, όλα αυτά τα δεχόμαστε, αλλά πρέπει να γίνουν προσπάθειες από όλους μας. Θεωρώ ότι το θέμα οδικής ασφάλειας είναι ένα φλέγον ζήτημα που ταραχνίζει το νησί μας περισσότερο από τον COVID και από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια έχει έρθει. Αυτός ο ακήρυχτος πόλεμος ακριβώς, και δεν είναι μόνο οι θάνατοι, κύριε Αναπολιωτάκη, είναι τόσοι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μάχη μηνών, χρόνων για να αποκαταστήσουν τραύματα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό είναι. Λέτε, και μακάρι να σταματήσουν όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς. Το ξαναλέω ότι πρέπει να βοηθήσουμε εμείς πάνω απ' όλα για αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το τελευταίο ποτό είναι ακριβώς το κόστος ενός ταξί που θα μας πάει στο σπίτι μας με ασφάλεια.
ας μην πιούμε το τελευταίο ποτό. Ένα ποτό να χαρίσουμε. Και να πάμε σπίτι μας με ασφάλεια. Μα τι ωραία που ακούγεται, το τελευταίο ποτό. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει έτσι και ούτε το είχα σκεφτεί. Το τελευταίο ποτό είναι το κόστος ενός ταξί που θα μαγειρίσει σπίτι μου, αν τα έχω πιει. Ακριβώς. Τόσο δεν είναι το κόστος. Στο Ηράκλειο ζούμε. Δεν ζούμε σε καμία τεράστια πολιτεία. Νομίζω ότι με 10 ευρώ που τυχεί ένα ποτό μπορεί να μας πάει το ταξί στο σπίτι μας. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Ας αφήσουμε το αυτοκίνητό μας εκεί αν δεν νιώθουμε καλά. Είναι η καλύτερη συμβουλή για αυτές τις μέρες που όλοι θα βγουν έξω και θα θελήσουν να πιούν και ένα ποτηράκι παραπάνω, να ξεχαστούν. Αλλά ξέρετε, ενώ εσείς τα λέτε αυτά, εγώ ξέρω ότι έχω αργήσει στη δουλειά μου, εγώ ξέρω ότι έχω προβλήματα στη δουλειά μου, εγώ ξέρω ότι έχω προβλήματα στο σπίτι μου, εγώ ξέρω ότι έχω με τσακωθεί, ας πούμε, με τον άντρα μου, εγώ ξέρω ότι δεν έχω λεφτά να πάω να αγοράσω πράγματα. Και όλα αυτά μου βγαίνουν. Εκεί τι γίνεται όμως, κύριε Ναπολιωτάκη? Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό την ώρα που οδηγάμε, διότι αν χτυπήσουμε, όλα αυτά πάλι θα είναι στο κεφάλι μας. Δεν αποφεύγουμε κάτι από αυτά με το να είμαστε επικίνδυνοι στον δρόμο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι αν ρισκάρουμε το οτιδήποτε σε μια διαδρομή από το Ηράκλειο ως το Ρέθυμνο, να προσπεράσουμε κάποιους τουρίστες οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν μάθει ότι τη λέα δεν την πατάμε, απαγορεύεται. Εμείς εδώ τη χρησιμοποιούμε τη λέα σαν οδηγή. Όλη αυτή η διαφορά, το να περάσουμε, να κάνουμε 5-10 προσπεράσεις επικίνδυνες από το Ηράκλειο ως το Ρέθυμνο, δεν είναι μεγαλύτερη διαφορά από 5 λεπτά. Πραγματικά όμως είναι 5 λεπτά η διαφορά. Το όποιος θα ρισκάρει τη ζωή του να πάει στο Ρέθυμνο σε σχέση με κάποιον οδηγό που θα έχει μια ταχύτητα από 80 έως 120 χιλιόμετρα σταθερή και θα οδηγάει μέχρι εκεί. Αψηφώ λοιπόν τον κίνδυνο ή θέλω να αγνώ τον κίνδυνο? Ή αγνοώ τον κίνδυνο? Νομίζω ότι είναι θέμα αυτοσυγκράτησης. Δεν είναι ότι κάποιος άνθρωπος θέλει να κινδυνεύσει για να πάει 3 λεπτά νωρίτερα. Απλά πρέπει να συγκρατήσεις τον εαυτό σου όταν βλέπεις τον άνθρωπο να πηγαίνει με 60, γιατί αυτό έχει μάθει στη χώρα του. Όριο 60 πάει με 60. Εμείς εδώ δεν τα τηρούμε τα όρια τόσο πολύ, ούτε τη λέα. Θέλουμε λίγο δουλειά στην οδήγηση. Θέλουμε λίγο δουλειά στην οδική αγωγή. Ξέρετε. Λέω, αυτό πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους προς τα παιδιά μας και έπειτα να γυρεύουμε και από την οποιαδήποτε κοινωνία και τροχέα τα πάντα. Είναι να ρίχνουμε τις ευθύνες στον απέναντι. Ξέρετε, επειδή είσαστε νέος άνθρωπος, επειδή είσαστε γονιός και όλο και πιο συχνά μιλώντας με νέους ανθρώπους ή ακούγοντάς τους, λένε το εξής. Εγώ πιάνοντας το τιμόνι, είτε της μηχανής μου είτε του αυτοκινήτου μου, νιώθω να είμαι καλά. Νιώθω ότι εκείνη την ώρα απαλλάσσομαι από πάρα πολλά πράγματα. Νιώθω ότι ανακουφίζουμαι. Θέλω ο αέρας να μου ανεμίζει τα μαλλιά μου. Άντρας, γυναίκα, δεν έχει σημασία. Έτσι πραγματικά πρέπει να λειτουργεί ένας οδηγός? Δηλαδή πιάνω το τιμόνι για να ξεχαστώ εγώ και μετά τι? Σίγουρα δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Όλοι το γνωρίζουμε. Αν νομίζω ότι το να λέμε το ίδιο με τον οποιοδήποτε, ότι ναι, έρχονται γιορτές, να προσέξουμε, να μην πιούμε, να μην αυτό. Όλα τα ακούμε κάθε χρόνο. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας. Εμείς πρέπει να γυρίσουμε τη Δευτέρα, την Τρίτη στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στην καθημερινότητά μας και να προσέξουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Τώρα, ότι λείπουν υποδομές, ούτως ώστε, γιατί εγώ καταλαβαίνω και τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να διώξει τοξίνες, να το πω εντός εισαγωγικών, που έχει μέσα του το τιμόνι, αλλά λείπει μια πίστα από την Κρήτη που να έχει τη δυνατότητα να πάει να μπει με μέτρα ασφαλείας μέσα και να το κάνει αυτό. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, ότι λείπει και από τις μηχανές και από τα αυτοκίνητα. Ότι λείπει μια πίστα την οποία εκεί μέσα θα έπρεπε οι σχολές οδηγών να ξεκινούν τα μαθήματα και να δείχνουν στους νέους οδηγούς ότι εδώ είναι το πετάλ του γκαζιού, του φρένου, και να γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες θα βοηθάν τους νέους οδηγούς να έχουν μια σωστή αντίδραση την ώρα που θα τους έρθει η κακιά στιγμή. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει η πολιτεία να σκύψει το συντομότερο δυνατό πάνω από αυτό. Είναι το άλφα και το ωμέγα. Το να μάθουμε τους οδηγούς μας, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν δίπλωμα, να μάθουν πραγματικά να οδηγούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα καθεστώς στο οποίο πάμε, προχωράμε στον δρόμο, φλας αριστερό, φλας δεξί,
πάρκαρε, ξεπάρκαρε, ορθή γωνία, την πέτυχες, βγες στον δρόμο. Νομίζω ότι δεν ξέρουμε να οδηγάμε έτσι. Απλά να μετακινούμαστε. Για να σας καλημερίσω, παρακαλώ πάρα πολύ τις ευχές σας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή ανάσταση να έχουμε. Με υγεία και ασφάλεια σε όλους. Δεν μας τυχίζει, δεν μας κοστίζει παραπάνω από 5 λεπτά χρόνο για οποιαδήποτε μετακίνηση εντός νομού Ηρακλείου, εάν περιμένουμε λίγο πίσω από τον προπορευόμενο όχημα. Πραγματικά, ας το χρονομετρήσει οποιοδήποτε θέλει. Και αυτά τα 5 λεπτά ίσως αξίζουν για αυτό το Πάσχα να μας κάνουν πιο χαρούμενος. Αυτό να σκεφτεί ο κάθε οδηγός όταν μπαίνει στο κινητό του. Καλημερίζω και τον κύριο Μάνο Πετούση. Ο κύριος Μάνος Πετούσης είναι συνοδηγός σε αγώνες ράλι, μέλος της διοίκησης του ΑΟ Κρήτης. Καλημέρα σας, κύριε Πετούση, πώς είστε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Είμαι πολύ καλά. Να καλημερίσω και εσάς και το επιτελείο σας εκεί για την όμορφη κουβέντα που κάνετε. Και επίσης τους ακροατές σας. Ωραία. Για πάρτε το εσείς από την αρχή, γιατί ξέρετε και τι θέλω να ρωτήσω και ακούτε και όλα τα υπόλοιπα. Δρόμοι, οδηγοί, τροχέα για αυτές τις μέρες. Ποια είναι η δική σας η θέση και η στάση? Τι έχετε να πείτε στον καθένα ενδεχόμενα από εμάς? Μην μου πείτε πρέπει να κάνεις αυτό και εκείνο και το άλλο, κυρία Δουλγεράκη, γιατί θα πω δεν το κάνω, άφησε με ήσυχη. Αλλά για πείτε, η σωστή η θέση και η στάση ποια είναι? Εκεί ακριβώς θα σταθώ, κυρία Δουλγεράκη, στην ατομική ευθύνη του καθενός. Η ατομική ευθύνη του καθενός είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να κινηθούμε με ασφάλεια πρώτον και δεύτερον να μην είμαστε εμείς που θα προκαλέσουμε τροχαίο ατύχημα. Εγώ, μια που προαναφέρατε και με τον Γιώργο τον Αναπολιωτάκη που τον εκτιμώ πάρα πολύ στο κομμάτι γενικά σαν άνθρωπο και στο σαν πρωταθλητής αγώνων ταχύτητας, θα πω ότι η ατομική ευθύνη ξεκινάει από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε, ειδικά αυτές τις μέρες, μια που έχουμε τώρα το Πάσχα μας, πρέπει να κάνουμε μια σωστή προετοιμασία. Πρέπει να μετακινηθούμε με ασφάλεια. Και με ποιο τρόπο θα το κάνουμε αυτό? Πρέπει καταρχήν να έχουμε ένα σωστά συντηρημένο αμάξι. Είναι πάρα πολύ βασικό, ένα σωστό συντηρημένο αμάξι θα μας πάει και θα μας φέρει με ασφάλεια. Είναι σωστό να ξέρουμε από την αρχή που έχουμε σκοπό να πάμε, να έχουμε βρει τη διαδρομή μας, να μην χρειάζεται στο δρόμο να ρωτάμε, να χρειαστεί να παίρνουμε τηλέφωνα σε ποιο κόβο θα στρίψουμε κτλ. Και όλα αυτά μαζί με άλλα πραγματάκια τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε από την αρχή του ταξιδιού μας, να μας βοηθήσουμε να μην εμπλακούμε ή να μην προκαλέσουμε τροχαίο ατύχημα. Ακόμα και πηγαίνω, λέτε, πάρα πολύ απλά στο χωριό μου που μπορεί να είναι 15 Βέβαια. Χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο, έτσι? Βέβαια, γιατί όλα αυτά τα είπαμε. Έτσι. Ξέρουμε ότι okay, υπάρχουν κακοτεχνίες, το ένα το άλλο, μην ξαναλέμε τα ίδια. Θα μπορούμε όμως εμείς με την δική μας ατομική ευθύνη, ας πούμε, να φροντίσουμε ώστε να μην συμβεί κάτι. Πώς? Θα σας πω με πολύ απλά πράγματα. Καταρχήν πρέπει να κάνουμε μια προετοιμασία του αυτοκινήτου μας. Πρέπει να ελέγξουμε τον αέρα μας, τα λάστιχα, πρέπει να ελέγξουμε το λάδι μας, το νερό που έχει μέσα, τα τζάμια, τους αλλοκαθαριστήρες, τους καθρέφτες, τα φώτα μας. Όλα αυτά είναι πολύ βασικά, ακούγονται απλά, αλλά μπορεί να είναι πολλές φορές οι αιτίες που να προκαλέσουν ένα ατύχημα. Δηλαδή ένα αμάξιο το οποίο δεν έχει φλας, θα στρίψει, θα αλλάξει πορεία και ο πίσω θα αναγκαστεί να έχει πρόβλημα. Ένα αμάξι ο οποίο δεν έχει σωστούς αλλοκαθαριστήρες, θα θολώσουν ή θα βρωμέσουν τα τζάμια με κάποιο τρόπο και δεν θα μπορεί ο οδηγός να τα καθαρίσει, οπότε είναι σίγουρο ότι θα μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Θα σας πω κάτι πολύ απλό τώρα για αυτές τις μέρες του Πάσχα. Θα φύγουμε, θα πάμε στο χωριό μας όπως είπατε, θα γεμίσουμε το αμάξι πράγματα. Το ξέρετε ότι μπορεί να προκληθεί ατύχημα από ένα μπουκάλι νερό? Ένα μπουκάλι νερό, δηλαδή, όταν οι αποσκευές μας, όπως το λέμε εμείς και στους αγώνες, δεν είναι σωστά πακτωμένες και σωστά τοποθετημένες, μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα. Μπορεί ένα φρενάρισμα, ας πούμε, ή μια τσάντα που μπορεί να βρίσκεται στο πίσω μέρος του καπού που εμείς τη βάλαμε, πρώτον δεν μπορούμε να βλέπουμε πίσω από τον καθρέφτη, και δεύτερον σε ένα φρενάρισμα θα πέσει μπροστά, πιθανό να πέσει στο παιδί μας που κάθεται στο πίσω κάθισμα, και μετά θα προχωρήσει και πιο μπροστά.
Οπότε ένα μη σωστό φτιάξιμο των αποσκευών μπορεί να προκαλέσει ένα ατύχημα. Συνήθως επειδή βιαζόμαστε πάντα, επειδή ζούμε στην εποχή της ταχύτητας, φορτώνουμε τα μάξι και δεν σκεφτόμαστε, ας πούμε, να αφήσουμε το φαρμακείο μας ή το τρίγωνο ή τον πυροσβεστήρα που έχει μέσα, που πρέπει να έχει τα μάξι. Καλά, εντάξει τώρα. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Όχι, δεν είναι λεπτομέρεια, είναι κάτι πολύ βασικό. Το αμάξι καταρχήν να έχει φαρμακείο και να έχει και σωστό φαρμακείο. Όχι απλά ένα φαρμακείο για να πούμε ότι έχουμε μέσα στα αμάξι. Μπορεί, ας πούμε, να μπει μια σφίγα, μια μέλισσα, κάτι, να έχουμε μια μονή. Αλλά εκτός αυτό, όταν βάλουμε, θα συνεχίσω από την προηγούμενη κουβέντα, όταν βάλουμε τις αποσκευές μας με τέτοιο τρόπο και χρειαστεί, ας πούμε, να μείνουμε από λάστιχο και να αλλάξουμε ένα λάστιχο, θα καταλάβουμε στην πορεία ότι θα πρέπει να αδειάσουμε όλο το αμάξι για να βάλουμε το αντανακλαστικό τρίγωνο που συνήθως δεν το βάζουμε και είναι κάτι πολύ σοβαρό που μπορεί να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Ουσιαστικά μιλάτε για αυτή την προνοητικότητα που έτσι, θα πρέπει να έχουμε. Έτσι, για την πρόληψη. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Που πρέπει να έχουμε όλοι εμείς. Μα κοιτάξτε να δείτε, είμαστε στη λογική πάντα ότι ξέρετε οτιδήποτε συμβεί μπορεί να συμβεί στον άλλο, όχι σε εμάς. Και θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, γιατί σε μας δεν πρόκειται να συμβεί κάποιο τροχαίο, κύριε Πετούση. Έτσι, δυστυχώς λοιπόν. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν λειτουργούμε. Αυτή την ατομική ευθύνη και εκτός αυτό υπερεκτιμούμε πάντα τις δυνατότητές μας. Λέμε πάντα όχι, δεν θα συμβεί σε μας. Όχι, εγώ είμαι ξεκούραστος, μπορώ να οδηγήσω. Όχι, εγώ αυτά που λέγατε και προηγουμένως, θα πιω, θα φάω και μπορώ να οδηγήσω. Είναι λεπτομέρειες λοιπόν που ανήκουν μόνο σε εμάς. Θα σας πω τώρα και ένα άλλο παράδειγμα. Πηγαίνοντας, ας πούμε, στην εκδρομή μας στο χωριό, θα φάμε, θα πιούμε, μετά θα χρειαστεί να γυρίσουμε. Το ξέρετε ότι έχει γίνει θανατηφόρο το τροχαίο ατύχημα γιατί κάποιος οδηγός πήρε ένα φάρμακο το οποίο δεν το χρειαζότανε. Και το λέω επειδή είναι οι μέρες αυτές, επειδή μπορεί να φάμε περισσότερο, επειδή μπορεί να χτυπήσουμε, επειδή μπορεί να μας πιάσει η μέση μας και μετά να έχουμε πάει στο χωριό και να πρέπει να γυρίσουμε πίσω κουρασμένοι. Δεν πρέπει, ας πούμε, να παίρνουμε ένα φάρμακο και χωρίς ιατρική συνταγή. Είναι, γιατί τα φάρμακα είναι πολλές οι αιτίες, έτσι. Ρίχνουν τα αντανακλαστικά. Είναι λοιπόν μικρά πραγματάκια, μικρές λεπτομέρειες, θα πω εγώ. Ναι, αλλά ξέρετε, που συμβάλλουν. Ξέρετε, το αυτοκίνητο ή η μηχανή μας δίνουν εκείνη την αίσθηση της ελευθερίας και αυτή η αίσθηση της ελευθερίας ενδεχόμενα να είναι καθοριστικός παράγοντας, κύριε Πετούση, σε αυτό το οποίο προκαλώ στο δρόμο. Σκέφτομαι κάνοντας αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Φυσικά, προφανώς και ειδικά σε μια εποχή και το λέω, και το που λέω σε άνθρωπο, ελευθερίσει την ελευθερία μας. Όχι, 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 μισό λεπτό. Ναι. Το λέω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνοδηγός σε αγώνες ταχύτητας, σε ράλι, ναι, όπως ναι. Το είπα και στην αρχή στον κύριο Αναπολιωτάκη, ότι παρά το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να πει ότι εσείς μπορεί να τρέχετε, να κάνετε, να δείχνετε, νιώθετε αυτή την ελευθερία ή οτιδήποτε άλλο, το δικό σας το καθεστώς των αγώνων διέπεται, όπως διάβασα από το δικό σας τον κανονισμό, με μία σειρά από κανόνες που είναι τόσο αυστηροί που δεν σας αφήνουν πραγματικά να κουνηθείτε, διότι σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεστε αν κινηθείτε στο δευτερόλεπτο έξω από αυτό τον κανονισμό. Γι' αυτό το λέω. Άρα λοιπόν μπορείτε να μου απαντήσετε στο ότι μα γιατί το τιμόνι, το οδήγημα δεν μου δίνει μια ελευθερία. Άρα λοιπόν μήπως το μυστικό είναι σε αυτή την ελευθερία που νιώθω ότι έχω. Το μυστικό είναι ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και να νιώσουμε και την ελευθερία μας, αρκεί να τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως το είπατε, όπως έχουν και οι αγώνες. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο ότι στους αγώνες δεν υπάρχουν, υπάρχουν λιγότερα ατυχήματα από αυτά που μπορεί να έχουν γίνει μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε, στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Αυτό ακριβώς λέει από μόνο του ότι όταν κάνεις αυτό που κάνεις με πλήρη ασφάλεια δεν έχεις αφήσει τίποτα στην τύχη του, είτε αυτό λέγεται ζώνη, είτε κράνος, είτε πυρόζες, είτε φόρμες, είτε κλωβό ασφάλειας, μιλάω για εμάς τους αγώνες. Το ίδιο λοιπόν θα το φέρουμε και στην πολιτική μας ζωή, στην απλή διαδρομή
από το σπίτι μας στο χωριό. Όταν λοιπόν δεν έχουμε αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προκαλέσουμε ή να είμαστε μέρος ενός ατυχήματος. Η προνοητικότητα λοιπόν και η ασφάλεια σε ό,τι κάνουμε είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς. Ναι, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις δουλειές μας εμείς, οι δικοί μας άνθρωποι, όλος ο κόσμος, τις επόμενες ημέρες του Πάσχα, την Τρίτη του Πάσχα. Με τις ευχές σας θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την κουβέντα και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, γιατί εσείς από το δικό σας το μετερίζει και εσείς και ο κύριος Αναπολιωτάκης μας δίνετε έτσι μια άλλη νότα σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι οδηγό. Οδηγό, αλλά πώς οδηγό. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ καταρχήν να σας ευχαριστήσω εγώ για αυτή την ωραία κουβεντούλα που κάνουμε, γιατί πρέπει να γίνονται τέτοιες ωραίες κουβέντες, ώστε απλά και μόνο έτσι όλοι εμείς να το φέρουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι κάτι απλό να πάμε στο χωριό, να πάμε ένα ταξίδι, να περάσουμε όμορφα με την οικογένειά μας. Όντως πρέπει να γυρίσουμε, οπότε να το έχουμε στο μυαλό. Και οι ευχές μου είναι να έχουμε μια καλή ανάσταση, ψυχής, υγείας, χαράς, και να, με όλη αυτή τη γαλήνη που πρέπει να μας διέπει, να γυρίσουμε μετά το Πάσχα όλοι υγιείς και ασφαλείς στα σπίτια μας. Πραγματικά εμείς ευχαριστούμε, κυρία Δουλγεράκη. Καλό Πάσχα σας εύχομαι από ψυχής. Καλό Καλημέρα Πάσχα, σας. Καλή Ανάσταση.